Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο The Red Project. Μία σύμπραξη του Press Project και του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο που διανέμεται ελεύθερα στα τηλεοπτικά δίκτυα όλης της χώρας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε και τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Έχουμε μείνει και στο ίντερνετ. Και στο διαδίκτυο βεβαίως από τις 9 και μετά. Το καρφώνεται πάνω στο theredsproject.gr ή στο kokkino.gr. Τι ωραία που τα λέω, ρε παιδί μου. Θα μπορούσα να κάνω καριέρα κι εγώ τηλεπολιτής. Ή τι σημαίνει ότι μένουν πόσες μέρες? Πέντε μέρες. Πέντε. Είναι 20 του μηνός, πέντε μέρες. Πέντε και πολιτικού λόγου. Τρίτη είναι σήμερα, έτσι. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Παρασκευή. Το Σάββατο είμαστε σε σκέψη και την Κυριακή ψηφίζουμε. Το καλό της ιστορίας είναι ότι επιτέλους, πρέπει να πω, δεν απαγορεύονται οι δημοσκοπήσεις μέχρι και την τελευταία μέρα. Είναι θετικό, διότι τις προηγούμενες ημέρες, τις προηγούμενες φορές, γινόταν μια φοβερή σπέκουλα με τις λεγόμενες κρυφές δημοσκοπήσεις. Η άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις, η άποψη των πολιτών, η δική σου, εντάξει, πάτε να κουβεντιάσουμε αύριο που θα έχουμε μια εξειδικευμένη εκπομπή με αυτό το θέμα και με μετρήσεις. Όμως, ότι είναι ελεύθερη η πληροφορία. Μέχρι την Παρασκευή, έτσι. Μέχρι την Παρασκευή. Σάββατο. Μέχρι την Παρασκευή. Απαγορεύονται, αλλά μέχρι την Παρασκευή. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια. Θεωρούμε, πιστεύουμε ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, καθώς έχουμε καλεσμένους τους δύο επικεφαλείς των ψηφοδελτίων επικρατείας. Είχα πει και χθες και προχθές ότι εγώ θεωρώ το ψηφοδέλτιο επικρατείας το κόσμημα των κομμάτων. Δηλαδή αυτό που θεωρεί ο κομματικός μηχανισμός, ο κομματικός οργανισμός, ως ό,τι καλύτερο έχει, όχι μόνο για αυτόν που εκλέγεται, αλλά στο σύνολο των 12 ανθρώπων που είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο. Αυτή είναι η άποψή μας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι δηλαδή. Και όλες οι θέσεις είναι τιμητικές θέσεις. Και αυτών που θα εκλεγούν και αυτών που δεν θα εκλεγούν. Έτσι λοιπόν, εμείς θα έχουμε σήμερα τον κύριο Φορτσάκη, που είναι το νούμερο ένα στο επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας, και θα έχουμε και τον κύριο Τσοκαλά, που είναι ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ. Το επικράτειας. Αλλά δεν θα τους έχουμε και τους δύο μαζί, γιατί θεωρούμε ότι αυτή η εκπομπή μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε επί της ουσίας και όχι να γίνεται αντιπαράθεση. Ναι. Αν και δεν θα γινόταν. Τέλος πάντων, εμείς κρίνουμε έτσι και το σωστό. Συνάδελφοι, αλλά θέλουμε να μιλήσουμε περισσότερη ώρα επί της ουσίας. Κύριε Φορτσάκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Να ξεκινήσω εγώ με την γενική ερώτηση για να πάει η Μαρλένα αμέσως σε αυτό που έχει ετοιμάσει. Το ότι τα δύο κόμματα τα οποία συγκρούονται έχουν επιλέξει καθηγητές στο επικεφαλής, στα ψηφοδέλτια επικρατείας, δεν συνάδει απολύτως με την αισθητική της πολιτικής αντιπαράθεσης, καταρχήν. Πρέπει να σας πω ότι σαν άνθρωπος του κέντρου πιστεύω πάρα πολύ πρώτα στη συζήτηση. Δηλαδή οι εκλογές πριν γίνουν αντιπαράθεση είναι μια συζήτηση, είναι μια ανταλλαγή θέσεων και ο καθένας από τους 2, 3, 5 όσους συμμετέχουν στην εκλογική αναμέτρηση προσπαθεί να πείσει με τα επιχειρήματά του τους πολίτες να τον ακολουθήσουν. Δεν πιστεύω στην πολεμική διάσταση των πραγμάτων. Πιστεύω στη συζήτηση και στην επιχειρηματολογία. Πιστεύω ότι οι λεγόμενοι πνευματικοί άνθρωποι, δεν θέλω να κατατάξω τον εαυτό μου σε αυτούς, μιλάω για τους άλλους. Για τον κύριο Τσουκαλά, παραδείγματος χάρη, για τον οποίο έχω μεγάλη εκτίμηση, τον ξέρω από την εποχή που ήμουν φοιτητής και τον διαβάζω και τον μελετώ. Θεωρώ πολύ θετικό ότι οι άνθρωποι των γραμμάτων έρχονται και ορθώνουν ένα λόγο στην πολιτική. Η Ελλάδα σήμερα διέρχεται μια κρίση πολιτική, η οποία οφείλεται και στην ποιότητα του πολιτικού κόσμου. Να μην κρύβαμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, έχουμε ανάγκη να ανανεωθεί ο πολιτικός λόγος και πιστεύω ότι και οι πανεπιστημιακοί μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτό σημαντικά. Κύριε Φορτσάκη, είπατε ότι είσαστε άνθρωπος του κέντρου. Μάλιστα, είπα ότι είμαι άνθρωπος του κέντρου. Και βάζετε υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Που είναι ένα κόμμα που σίγουρα δεν είναι στο κέντρο. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, θα σας το εξηγήσω, είμαι άνθρωπος του κέντρου και ιδεολογικά, αν θέλετε, και από άποψη παράδοσης οικογενειακής και από προσωπική επιλογή. Και στέκομαι πάντα στο κέντρο και έχω συνεργαστεί άριστα με ανθρώπους και της κεντροδεξίας και της κεντροαριστεράς. Ως νομικός, καθηγητής, τεχνοκράτης, έχω παράσχει νομική βοήθεια για θέματα της αρμοδιότητας και σε υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και σε πρωθυπουργούς και σε υπουργούς και πρωθυπουργούς του ΠΑΣΟΚ. Ο κεντρός ταιριάζει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς. Το οποίο δεν είναι κεντρό κόμμα, είναι σίγουρα δεξιό και έχει καμιά φορά ξεπεράσει και τα όρια προς τα δεξιά. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη αντιπαράθεση στην Ελλάδα για ένα μέλλον το οποίο είναι. Έχει ως διακύβευμα μία πορεία σημαντική. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή την ώρα η Νέα Δημοκρατία ως το μεγαλύτερο κόμμα του δημοκρατικού ευρωπαϊκού τόξου είναι
εκείνο το οποίο προσφέρει τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ώστε να μπορέσουν να συνενωθούν όλοι εκείνοι που βρίσκουν ένα κοινό παρανομαστή. Το άλλο δεν είναι του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Τόξου. Να σας πω, θα σας πω ευθέως. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει σεβαστές απόψεις. Έχω μεγάλη εκτίμηση για τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πυρήνας από τον οποίο προέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ασφαλώς ένας πυρήνας ο οποίος έχει έρθει από μια αριστερά που δεν ήταν ευρωπαϊκή. Με τα χρόνια έχει μεταβάλει. Δημοκρατική είναι το ευρωπαϊκό. Δημοκρατική βεβαίως είναι ευρωπαϊκή. Μιλάω για το ευρωπαϊκό. Γιατί το λέτε αυτό, γιατί ευρωπαϊκή αριστερά λέει ο ΣΥΡΙΖΑ από τότε που δημιουργήθηκε ότι είναι. Είναι, απαρτίζεται από ένα πυρήνα ο οποίος για πολλά χρόνια ανήκε σε παρατάξεις οι οποίες δεν ήταν ευρωπαϊκές και εν πάση περιπτώσει είχαν μία αντίληψη για την Ευρώπη διαφορετική από τη δική μου. Δεν θέλω να σταθούμε στην αντιπαράθεση αυτή. Εγώ δεν υπολογίζω καθόλου στις φοβίες του τύπου ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ευρωπαϊκός κλπ. Επομένως, αυτή τη συζήτηση σήμερα τη θεωρώ μη παραγωγική. Mm-hmm. Έχω την γνώμη ότι ένας πυρήνας ανθρώπων και ιδίως ανθρώπων των γραμμάτων που είναι η intelligentsia, το πούμε έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ευρωπαϊκή κουλτούρα με την έννοια του να θέλει να λειτουργήσει μέσα στην Ευρώπη όπως την ξέρουμε σήμερα, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως μια μεγάλη πλέον παράταξη, η οποία και αυτή πρέπει να συσπυρώσει κόσμο από διάφορες προελεύσεις, έχει ανοίξει μια πλατφόρμα ευρωπαϊκή. Mm. Εξάλλου, έχουμε δηλώσει σαφής του αρχηγού της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι θα λειτουργήσει μέσα στο πλαίσιο της Ευρώπης προσπαθώντας να την αλλάξει. Δεν θέλω λοιπόν να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση, δεν τη θεωρώ παραγωγική. Όχι, και δεν θέλω να απαντάτε για το. Δεν θα με βόλευε δηλαδή στην κουβέντα αυτή να μιλάτε εσείς για το ΣΥΡΙΖΑ. Ας μιλήσουμε για τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς, αυτό πολύ είναι και το βασικό. Να απαντήσει ο κύριος Τσουκαλάς μετά για το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, η Νέα Δημοκρατία κατά τη γνώμη σας είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα? Και αν ναι, θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για τις δηλώσεις του κύριου Βορύδη, ο οποίος, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, μπορεί να παροθέσει αυτό, θύμιζε άλλες εποχές, μάλλον τη δεκαετία του 50. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, όπως το είπα και πριν, προσφέρει μια πλατφόρμα η οποία καλύπτει ένα χώρο από τη δεξιά έως το κέντρο. Είναι και βουλευτικός εκπρόσωπος. Και στις παρεφές της κέντρο αριστεράς. Ο καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του και μπορεί να αναπτύσσει τις ιδέες του όπως θέλει. Είναι δημοκρατικό. Είναι δημοκρατικό βέβαια. Εγώ δεν είμαι απολογητής της πολιτικής που ακολουθήσε η Νέα Δημοκρατία. Βορύδη, εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Δεν συμφωνώ, όχι. Δεν συμφωνώ με αυτές τις απόψεις. Οι θέσεις μου είναι ειδικά για το θέμα το μεταναστευτικό, σε αυτό δεν για πού αναφέρεται. Όχι, αναφέρομαι στις νέες του δηλώσεις που παίζουν σήμερα πρωταγωνιστικό ρόλο στον Ασπρόπυργο. Ότι από τη μια είναι η πατρίς, θρησκεία, η οικογένεια και από την άλλη. Ότι θα υπερασπιστούμε τη δημοκρατία όπως έκαναν και οι προγονείς μας στον Εμφύλιο. Κοιτάξτε, ο κ. Βορύδη θα αναπτύσσει τις απόψεις του όπως αντιλαμβάνεται. Καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Είναι σεβαστές και οι απόψεις του κ. Βορύδη. Στο χώρο βρίσκονται και άνθρωποι που έχουν απόψεις ευρύτερες. Δεν είναι μόνο η απόψη του κ. Βορύδη. Έλα, Μαρίλο. Εσείς έχετε πει ότι θα δώσετε μεγάλη μάχη για να μείνουν έξω τα κόμματα από το Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Και βλέπουμε ότι φεύγετε εσείς από το Πανεπιστήμιο. Και πάτε στο κόμμα. Και πάτε στο κόμμα. Ναι. Το είπα και το λέω και το ξαναλέω. Τα πανεπιστήμια πρέπει να μείνουν έξω από τις κομματικές διαμάχες. Το Πανεπιστήμιο έχει πληρώσει πολύ βαρύ φόρο στα κόμματα. Ήσασταν μέλος της ΔΑΠΕΣΗΣ? Ποτέ. Όχι. Δεν υπήρξα ποτέ μέλος ούτε της ΔΑΠ, ούτε καμίας άλλης νεολαίας, ούτε κανένας πολιτικού κόμματος, ούτε ποτέ είχα πολιτική ταυτότητα. Αλλά παρόλα αυτά, τι παράδειγμα δίνετε όταν πάτε επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας, ενώ έχετε δώσει μάχη, όπως έχετε πει εσείς, και με τον νόμο Διαμαντοπούλου να περάσει για να μην υπάρχει πια αυτή η γάγκρενα στο Πανεπιστήμιο. Χαίρομαι, όπως λένε. Ναι, χαίρομαι που το ρωτάτε, γιατί είναι ένα ερώτημα στο οποίο πραγματικά πρέπει να απαντήσω κατά τρόπο απολύτως σαφή. Ένα πράγμα είναι φέρνω τα κόμματα στο Πανεπιστήμιο, και άλλο πράγμα είναι αποφασίζω να πολιτευτώ και φεύγω από το Πανεπιστήμιο και πάω σε ένα κόμμα. Τα κόμματα δεν έχουν καμία θέση στο Πανεπιστήμιο, τα κόμματα όμως έχουν θέση στην πολιτική ζωή. Όταν κάποιος επιλέξει ένα βήμα πολιτικό, και θα σας εξηγήσω γιατί το επέλεξα, τότε φυσικά πρέπει να πάει σε ένα κόμμα, εκτός να φτιάξει το δικό του. Δεν αισθάνομαι ότι μπορώ να φτιάξω το δικό γιατί μου κόμμα. Καθηγητά. Και επέλεξα αυτό το κόμμα. Ωραία. Αυτή τη στιγμή, γιατί πιστεύω ότι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να συσπυρώσει τον περισσότερο κόσμο που συμφωνεί με τις δικές μου αντιλήψεις. Θέλω να μιλήσω. Θέλω την άποψή σας να ακούσω. Δάσκαλος είστε. Δηλαδή, γιατί το Πανεπιστήμιο, έχω παιδί. Αποφύτησε από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, είναι πτυχιούχος. Και το πρώτο πράγμα που της είπα όταν κατάφερε να εισαχθεί είναι ότι το Πανεπιστήμιο σου δίνει γνώση και σε εκπαιδεύει στα ζητήματα δημοκρατίας. Αυτό είναι. Δεν είναι απλώς ένα χαρτί που θα βρεις μια δουλειά. Έτσι το κατάλαβα εγώ. Η δημοκρατία σημαίνει απόψεις, παρατάξεις, οργανώσεις, πολιτικός διάλογος. Είναι και αυτή η ομορφιά κιόλας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Γιατί εσείς
είστε απέναντι σε αυτή την ιστορία. Είναι κουλτούρα του ελληνικού πανεπιστημίου, από τις καλές περιπτώσεις πιστεύω. Δεν είμαι απέναντι στην πολιτικοποίηση του πανεπιστημίου και της νεολαίας. Αντίθετα, πιστεύω ότι οι νέοι μας πρέπει να είναι πολιτικοποιημένοι, να έχουν αντίληψη για τα πράγματα της πολιτείας και για τα κόμματα. Είμαι αντίθετος στο να προτάσσονται στο εσωτερικό του πανεπιστημίου τα κομματικά συμφέροντα έναντι των πανεπιστημιακών. Εξηγούμε. Όταν για πολλά χρόνια είχαμε εκλογή των Βρετανικών αρχών από τρία διαφορετικά σώματα, από τους φοιτητές, από τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους καθηγητές, είχαμε στην πραγματικότητα ένα σύστημα συνδιαλλαγής όπου τα κόμματα είχαν τον πρώτο ρόλο. Δεν είχαν τον πρώτο ρόλο τα πανεπιστημιακά δεδομένα, τον είχαν τα κομματικά. Αυτού του τύπου την κομματοποίηση δεν μπορώ να τη δεχτώ. Πώς σας χαρακτήρισε? Άλλο πράγμα είναι να είμαι πολιτικοποιημένος και άλλο να είμαι κομματικοποιημένος. Θέλω επίσης να σας πω ότι ως Πρίτανης, γιατί έγινε μεγάλη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαμε κατά τη διάρκεια της Πρετανίας μου, ιδίως έναντι της αιμονής μιας συγκεκριμένης ιδίω φοιτητικών παρατάξεων να εισβάλλουν μέσα στο χώρο και το χρόνο λειτουργίας των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου. Ήμουν αντίθετος, διότι πιστεύω ότι δεν μπορούμε με τη βία να επιβάλλουμε τις απόψεις μας. Καλέσαμε συστηματικά κάθε φορά τους συγκεκριμένους φοιτητές να προσέλθουν σε αυτό το ίδιο το όργανο την ίδια μέρα σε συγκεκριμένη ώρα. Όμως αυτό δεν τηρήθηκε και δεν μπορούσα με κανένα τρόπο να δεχθώ την παράνομη λειτουργία των οργάνων. Σημειώστε δε ότι όλη αυτή η συζήτηση για τη φύλαξη του Πανεπιστημίου του Κεντρικού ήταν φύλαξη από έναν και μοναδικό υπάλληλο ιδιωτικής εταιρείας που είχε επιλέξει ο προκάτοχός μου, όχι εγώ, ιδιωτική φύλαξη η οποία υπάρχει στο Πανεπιστήμιο εδώ και 15 χρόνια και ότι ήταν μια απλή ερώτηση: πού πας? Μπαίνεις σε ένα κεντρικό κτίριο διοικητικό και σε ρωτάμε πού πας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά ήταν απαιτήσεις της κοινή λογικής που τις εφαρμόσουμε σε κάθε δημόσιο κτίριο και σε όλα τα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Δεν θεωρώ ότι ήταν κάποια ακραία συμπεριφορά. Θεωρώ ότι στο πανεπιστήμιο. Η άποψή μου ήταν ότι ήταν ακραία συμπεριφορά. Γιατί, αλλά εδώ είστε καλεσμένος να πείτε εσείς γιατί. Ναι, δεν είναι. Ναι, θα σας πω γιατί. Πολύ απλά ότι όταν βλέπω τις δυνάμεις καταστολής μέσα στο πανεπιστήμιο, στο αίτημα των φοιτητών. Έξω το πανεπιστήμιο. Δεν πήγανε ποτέ. Ούτε μία φορά. Και όταν βλέπουμε το αίτημα των πολιτών. Νέων πολιτών να εισακουστούν στο όργανο, δεν νομίζω ότι θα. Πώς το λέει, έσταξε η ουρά του Γαϊδάρου τώρα. Έχετε, δηλαδή υπήρχε μία. Μία διδείξατε ένα παραπάνω θα αυταρχισμό και υπήρξε και μία δημοτικότητα, δημοσιότητα αυτού του αυταρχισμού για να συμβολήσει κάτι αυτό. Ότι μέχρι εδώ και μη παρέκει, εμείς δεν σηκώνουμε τέτοια. Θα σας το πω για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Ουδέποτε σκέφτηκα ότι θα μπορούσε αυτή η σκηνή να λάβει τέτοια δημοσιότητα και ουδέποτε μου πέρασε από το νου ότι θα γίνει σύμβολο κάποιου πράγματος. Δηλαδή αυτό ήταν μία αυθόρμητη συμπεριφορά μετά από μία μισή ώρα όπου είχαμε παραμείνει έγκλειστοι όλα τα μέλη της Συγκλήτου και εγώ σε μια αίθουσα και δεν μπορούσαμε να βγούμε. Δεν είχε καμία πρόθεση να δημιουργήσει κάποιο σύμβολο ή κάτι τέτοιο. Και ήταν και κάτι πολύ απλό, στο οποίο δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία, χωρίς από κάτω να υπάρχει η πρόθεση. Δεκτό. Κύριε Φορτζάκη, απλώς η εικόνα που έρχεται σε μια μερίδα των πολιτών είναι ότι είστε ένας αυταρχικός άνθρωπος. Και σας το λέω αυτό γιατί εκτός από αυτή την ιστορία που εσείς την αιτιολογείτε και εγώ την ακούω και η Μαρλένα και οι τηλεθεατές και στο κομμάτι της δημόσιας τηλεόρασης, αλλά δεν θέλω να μείνω τόσο, απλώς σαν αισθητική είναι, τόσο ο κύριος Καψής προχθές από εδώ, από αυτό εδώ το βήμα, ουσιαστικά αιτιολόγησε την, πώς να το πω, το αδιέξοδο των πραγμάτων στην ΕΡΙΤ λόγω της δικής σας αυταρχικής συμπεριφοράς. Σας θυμίζω ότι παραιτήθηκαν τρεις τότε. Να σας πω ότι στην ΕΡΙΤ. Από το εποπτικό συμβούλιο. Και δεν ήταν ΣΥΡΙΖΕΗ, αυτοί ούτε κουκουέδες. Να σας θυμίσω ότι στο εποπτικό συμβούλιο όλες οι αποφάσεις λήφθηκαν πάντοτε ομοφόνος. Στο τέλος υπήρξε μια διαφωνία για το ζήτημα του πώς θα έπρεπε να αντιδράσουμε όταν δημιουργήθηκε το ζήτημα της παρέτησης Μακρεδημήτρη. Εμένα η παρουσία μου στο εποπτικό εξαντλήθηκε στο να παρακολουθήσω αν μπορούσε να λειτουργήσει ή όχι αντικειμενικά η ΝΕΡΙΤ και ιδίως το θέμα των διαγωνισμών για τις προσλήψεις. Ό,τι μπορούσε να περάσει από το χέρι μου για να γίνουν οι προσλήψεις αντικειμενικά και χωρίς κομματικές παρεμβάσεις, το έκανα. Και ειδικότερα, θα το ξέρετε αυτό, με δική μου πρωτοβουλία και δική μου επιμονή, θελήσαμε να δοθεί μεγάλο βάρος σε κριτήρια αντικειμενικά όπως το πτυχίο. Θα μου πείτε καλά, ένας καλός δημοσιογράφος έχει ανάγκη από πτυχίου. Δεν είμαι τρελός καθηγητής να πιστεύω ότι ένας καλός δημοσιογράφος είναι ανάγκη να έχει πτυχίο. Γνωρίζω πολύ καλά τη σημασία του πτυχίου, αλλά έπρεπε να βρεθούν ορισμένα κριτήρια αντικειμενικά, διότι γνώριζα επίσης από την εμπειρία μου
την παρακολούθηση των ελληνικών πολιτικών πραγμάτων, ότι διαφορετικά θα είχαμε παρεμβάσεις οι οποίες θα φτάνανε μέχρι σημείου κύριε να έχουμε ξανά Φορτζάκη, κατάληψη της αντικειμενικότητας. Κοιτάξτε κάτι, υπήρξαν πολλές παρεμβάσεις και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Όχι γιατί ήμασταν στην ΕΡΤ, δεν ξέρω αν σε εσάς, υπήρξε ένα 20% που μπαίναν χωρίς πτυχίο, το οποίο ήταν καθαρά φωτογραφικό. Για να μπουν άνθρωποι που ήταν ήδη στην ΕΡΤ, μια χαρά βολεμένοι και ξαναμπήκανε επειδή δεν είχαν τα πτυχία. Αυτό... Και ήταν η δικαιολογία ότι και καλά βάζουμε τους δημοσιογράφους χωρίς πτυχία. Δηλαδή ήταν ναι, μεν, αλλά. Ήταν ένα σημείο στο οποίο εγώ προσωπικά μπήκανε διαφωνούσα. Χωρί... Ναι, αλλά έγινε, μπήκαν άνθρωποι χωρίς πτυχίο, έγινε, μπήκαν γιατί... οι συγκεκριμένοι άνθρωποι χωρίς πτυχίο και μείναν έξω άνθρωποι με πτυχία. Πάντως, να σας πω το εξής. Πράγματι. Δηλαδή, εμείς που ξέρουμε και βλέπουμε τα πρόσωπα, είναι τα ίδια πρόσωπα που ήταν και πριν. Εγώ δεν κάνατε καμιά φοβερή αλλαγή στην ΕΡΤ, ίσα-ίσα προς το χειρότερο. Κάναμε στο σημείο αυτό, διότι το 80% μπήκε με πτυχία και αντικειμενικές διαδικασίες. Αν υπήρξε και ένα ποσοστό που μπήκε χωρίς, αυτό έγινε διότι υποστηρίχθηκε τότε και είχε μια βάση αυτό το επιχείρημα, ότι έπρεπε να υπάρχει και ένας δρόμος για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν πτυχία. Ήταν ο δρόμος και ήταν φωτογραφικός αυτός ο δρόμος, αφού έτσι έγινε. Χρησιμοποιήθηκε κατά τον τρόπο αυτό. Λοιπόν, εδώ. Έχουμε και την. Θυμάμαι την επιστολή. Είχα μιλήσει με τον κύριο Ζούλα και είχε πει ότι στη συνεδρία του Εποπτικού Συμβουλίου πρώτη τρέχοντος, τέλος πάντων, είπε ότι γενικώς υπήρχαν παρεμβάσεις και ότι λειτουργήσε τόσο πολιορκητικός κρυός της κυβέρνησης Σαμαρά στην ΕΡΤ. Ποτέ σε μένα δεν υπήρξε παρέμβαση από κανένα, δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο ούτε ο πρωθυπουργός, ούτε ο υπουργός, ούτε κανένας απολύτως να μου ζητήσει το παραμικρό. Άλλωστε, έχω ένα χαρακτήρα τέτοιο που είναι γνωστό ότι δεν θα αντιδρούσα θετικά σε τέτοιου είδους παρέμβαση. Σημειώνω ότι οι επιλογές που κάναμε για τους προέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα η επιλογή του κύριου Προκοπάκη αρχικός και η επιλογή του κυρίου Μακρυδημήτρη στη συνέχεια έγινε μόνο από εμάς. Και έφυγε. Ναι, έγινε για μόνο τα από πράγματα που γίνονταν εκεί πέρα. Έφυγε διότι το Διοικητικό, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι δεν μπορούσε να μείνει περισσότερο. Εκτιμώ το πρόσωπο του κυρίου Προκοπάκη ως ιδιώτη. Έχει ιδέες και σκέψεις οι οποίες με βρίσκουν σε πολλά σύμφωνο, όμως ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε μέσα στην ΕΡΙΤ δεν με έβρισκε σύμφωνο και δεν έβρισκε σύμφωνο κανένα από τα υπόλοιπα μέλη του Εποπτικού. Να σας ρωτήσω, εγώ ένα τελευταίο γενικότερα. Δεν θέλουμε, ούτε εδώ μπορούμε να λύσουμε ούτε τα θέματα της ΕΡΤ και της δημόσιας τηλεόρασης. Απλώς συζητάμε για να δούμε τι έγινε και να σας μάθουμε. Και να σας γνωρίσουμε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μετά από. Είναι η τελευταία μας ερώτηση, γιατί να πάμε σε άλλα που έχουν αξία. Πιστεύετε ότι ήταν σωστή η επιλογή της κυβέρνησης να ρίξει μαύρο στην ΕΡΤ και να ανοίξει, και αν τελικά, αν εντάξει, έγινε αυτό που υπάρχει σήμερα, είναι αυτό που ονειρευόταν η κυβέρνηση και ο κύριος Σαμαράς ή εσείς που εμπλακήκατε κάποια στιγμή? Ομολογώ ότι αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα είναι κάτι το οποίο δεν αντιπροσωπεύει αυτό το οποίο ονειρευόμουν για τη δημόσια τηλεόραση. Για τη δημόσια τηλεόραση προσωπικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να προταχθεί η κουλτούρα, ο πολιτισμός. Δηλαδή, η δημόσια τηλεόραση δεν μπορεί να έρθει να συναγωνιστεί τα ιδιωτικά κανάλια, τα οποία κάνουν τη δουλειά τους όπως την κάνουν, άλλα καλά και άλλα κακά. Είναι όμως ένα χώρο όπου επιλέγει ο κάθε θεατής και ακροατής αυτό που θέλει να δει. Η δημόσια τηλεόραση πρέπει να είναι ταγμένη να υπηρετεί τον πολιτισμό. Και έπρεπε η δημόσια τηλεόραση να στραφεί σε αυτό το πράγμα μόνο. Να αφήσει τα άλλα κατά μέρος. Κύριε Φορτζάκη, να σου πω ένα τελευταίο μπορούσα να το έχω κάνει αυτό, ποτέ, το είχα κάνει. Και να σας πω όσο ήμασταν εμείς στην ΕΡΤ, ποτέ δεν ήρθε ο κύριος Σαμαράς. Νομίζω, αν κάνω λάθος, να με διορθώσει και ο Θοδωρής. Ποτέ δεν ήρθε ο κύριος Σαμαράς, αν θυμάμαι καλά, Θοδωρή, στην ΕΡΤ, ούτε στην προεκλογική, ούτε και ως πρωθυπουργός. Δεν έδωσε ποτέ συνέντευξη. Δηλαδή, ως ΕΡΤ. Εγώ θέλω να σας πω. Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί γινόντουσαν. Εγώ θέλω να σας και έδωσε την πρώτη συνέντευξή του, την είδα στην ΕΡΤ. Είμαι βέβαιος ότι έχω δίκιο σε αυτό. Εγώ θέλω να σας πω ότι πιστεύω στις αντικειμενικές διαδικασίες και κάνω στη ζωή μου μάχη να τις εφαρμόζω. Επίσης, να σας πω ότι πιστεύω στην αξία του πολιτισμού και της παιδείας και ήθελα η δημόσια τηλεόραση να είναι ταγμένη γι' αυτό. Και να σας πω ακόμα ότι μαζί με τον Λουκά τον Καρυτινό κάναμε μάχη μεγάλη για να μπορέσουμε να αναβιώσουμε τα μουσικά σύνολα, τα οποία τα καταφέραμε τελικά με τη βοήθεια και των υπολείπων μελών του Εποπτικού, οι δυο μας. Εναντίον της βουλήσεως της διοίκησης της ΝΕΡΙΤ, η οποία δεν ήθελε για λόγους τεχνοκρατικούς να το κάνει, είχε προτάξει άλλα πράγματα. Κύριε Φορτζάκη, να σας πω κάτι, με συγχωρείτε, κατάλαβα αυτό που λέτε για τον πολιτισμό, αλλά εγώ βλέπω ότι όλοι πήγατε στην ΝΕΡΤ, τα κάνατε μαντάρα και μετά φύγατε. Σηκωθήκατε και φύγατε. Και η ΝΕΡΙΤ έχει μείνει έτσι όπως είχε μείνει. Φύγαμε, έλειξε η θητεία μου. Έφυγα και μάλιστα έμεινα περισσότερα από τη θητεία μου. Εγώ είχα πάει για ένα χρόνο. Ναι, από τη στιγμή που το μισό όμως Εποπτικό Συμβούλιο είχε παρετηθεί. Είχαν παραιτηθεί δύο. Να αλλάξουμε πριν να φύγουμε από την ΕΡΤ. Αλλά ξέρετε, δεν είναι το θέμα της ΝΕΡΙΤ, είναι ένα απονεμένο θέμα. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα έρθει η ώρα να ξαναγίνει η δημόσια τηλεόραση αυτό που. Ή να γίνει τουλάχιστον τώρα αυτό που θα έπρεπε να γίνει. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να βγει από το
από το πεδίο της αντιπαράθεσης και να υπάρξει μια συνένεση για το ζήτημα αυτό και να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι θετικό. Να μην λειτουργεί η ΝΕΡΙΤ σαν κομματικός προμαχώνας. Μαρλένα, για κανέναν. Για κοιτάμε στα μάτια. Λοιπόν, θες να πάμε σε θέματα άλλα έτσι που θα έχουν ενδιαφέρον. Αυτό το θέμα της Εκκλησίας που λέγαμε, να το θέσουμε. Ωραία. Είσαστε κεντρός άνθρωπος, σπουδάσατε στο Παρίσι. Αυτά τα πράγματα που λέει ο κύριος Σαμαράς για τις εικόνες, ότι δεν θα φύγουν ποτέ εικόνες από εδώ. Πώς σας κάνει να αισθάνεστε αυτό το πράγμα, κοιτάξτε, αυτά όλα που λέει και ποια η άποψή σας για το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας. Σέβομαι απολύτως τους θρησκευόμενους συμπολίτες μου, όπως σέβομαι απολύτως και αυτούς που δεν είναι θρησκευόμενοι, είναι και άθεοι. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να επιλέγει τη στάση που θέλει απέναντι στη μεταφυσική. Το λέει το Σύνταγμα, αλλά πέρα από όλα το λέει και η λογική και το λέει και η βασική αρχή της συνένεσης, της συμβίωσης μιας κοινωνίας κοινής. Είμαι λοιπόν σε αυτό το ζήτημα καθαρός. Ο καθένας ό,τι νομίζει για τα θρησκευτικά. Εγώ νομίζω ότι το κράτος πρέπει να μένει έξω από θρησκείες, να μην ανακατεύεται στα θρησκευτικά, ούτε οι θρησκείες να ανακατεύονται στο κράτος. Ο καθένας έχει διαφορετικό χώρο. Ο ένας απευθύνεται στην πολιτεία, στην κοινωνία των πολιτών, ο άλλος απευθύνεται στην ψυχή και στην μεταφυσική. Λοιπόν, ότι είναι όριμες συνθήκες για τον διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας. Να σας πω το εξής. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να φύγουμε από τα ιδεολογικά ταμπού και να επιλύσουμε το ζήτημα ως εξής. Να πούμε ότι τα θρησκευτικά πρόσωπα πρέπει να οργανωθούν σύμφωνα με το Σύνταγμα σε ένα ιδιόμορφο νομικό πρόσωπο που θα λέγεται θρησκευτικό νομικό πρόσωπο. Τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα να λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες του νόμου κατά τον ίδιο τρόπο όλα. Με ειδικό καθεστώς, γιατί δεν μπορεί ούτε ένα νομικό πρόσωπο τέτοιο να συμπίπτει με το κράτος, ούτε μπορεί όμως να είναι και ένα απλό σωματείο όπως συμβαίνει με την Καθολική Εκκλησία, η οποία έχει τόσες εκατοντάδες. Πάντως προς το παρόν, και δεν ξέρω αν διαφωνείτε και οι δύο, λοιπόν, και εσείς και η Μαρλένα, ένα τρόπο μέχρι στιγμής το κράτος εκμεταλλευόταν και εκμεταλλεύεται τα μάλα την Εκκλησία. Εγώ πιστεύω ότι είναι προσωπικό. Τα μάλα, δηλαδή εκκλησίας, με αυτή την ιστορία της, που δεν γίνεται διαχωρισμός, ο βαλόμενος επί της ουσίας, αν το δούμε στην ουσία της πολιτικής πράξης και στην ουσία, είναι η Εκκλησία. Ξαναλέω, διαφωνείτε αλλά η Εκκλησία σε αυτό. Δεν θέλει να ακούσει το ξαναλέω ότι... Όχι, κάνεις λάθος. Υπάρχουν ιερείς σήμερα που το βάζουν πολύ συγκεκριμένα την αναγκαιότητα του διαχωρισμού, Μαρλένα. Νομίζω ότι υπάρχουν ιεράξεις. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή τη διαμάχη η οποία έχει λάβει μια διάσταση ιδεολειπτική και να επιλύσουμε το πρόβλημα με τρόπο πρακτικό στην κατεύθυνση που υπέδειξα. Δηλαδή με το να υιοθετήσουμε ειδικά νομικά πρόσωπα συνταγματικά κατοχυρωμένα. Ωραία. Που θα επιτρέπουν τη λειτουργία των θρησκευτικών προσώπων. Κύριε Φορτάκη, συγκεκριμένα πάω. Σε μία αίθουσα σχολείου θα πρέπει να υπάρχουν τα θρησκευτικά σύμβολα, ναι ή όχι, όπου κάθε πρωί πάνε παιδιά από πολλές διαφορετικές θρησκείες πλέον και στην Ελλάδα. Θα πρέπει να κάνουν όλοι μαζί το σταυρό τους και να λένε το πατηρημόν και την προσευχή τους και να βλέπουν το Χριστό κρεμασμένο πάνω από τον πίνακα. Ποτέ δεν μπορεί να συμφωνήσει κανείς το να υπάρχει υποχρεωτικότητα στην θρησκευτική αντίληψη. Ο κάθε πολίτης και τα παιδιά είναι ελεύθερα να επιλέξουν αυτό το οποίο τους αντιπροσωπεύει. Είναι όμως γεγονός ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη και από μια παιδεία η οποία δεν θα τα οδηγήσει αναγκαστικά προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, αλλά θα τους δώσει τη δυνατότητα να πληροφορηθούν, να μάθουν και να επιλέξουν. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να οργανωθούν τα μαθήματα των παιδιών κατά τρόπο ώστε τα παιδιά να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση και να ενισχύονται. Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά και οι οικογένειες που θέλουν να έχουν θρησκευτική παιδεία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Κανείς δεν μπορεί να για όλα τα δόγματα μου λέει. Μα λέτε για όλα τα δόγματα. Αλλά για τα σύμβολα επιμένουμε εμείς τώρα και στο δικαστήριο και παντού. Τα σύμβολα αυτή τη στιγμή είναι καθιερωμένα και υπάρχουν στους χώρους μας ως σύμβολα τα οποία είναι γενικά αναγνωρισμένα. Θα πρέπει να γίνει μια ευρεία συζήτηση για να δούμε πώς αυτό. Είστε έτοιμος δηλαδή ότι πρέπει να ανοίξει μια κουβέντα. Αυτό μας λέτε. Εγώ λέω ότι εφόσον υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι δεν θα επιθυμούσαν να βλέπουν τα σύμβολα αυτά ως σύμβολα ελληνικά, έχουν πάντα τη δυνατότητα. Όχι σύμβολα ελληνικά, ως σύμβολα του κράτους. Του κράτους αυτό είναι. Του κράτους. Θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η μεγάλη πλειονότητα του λαού τα σύμβολα αυτά τα επιθυμεί. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά τα σύμβολα βρίσκονται εκεί σύμφωνα με την επιθυμία του ελληνικού λαού. Εάν το πράγμα έρθει σε ένα σημείο που να πρέπει να γίνει μια συζήτηση γι' αυτό, καλώς να έρθει η συζήτηση και θα αποφασίσουμε τι θα το κάνουμε. Μάλιστα. Να μην φωλώνουμε τα πράγματα. Δεν συνάδει με το γαλλικό διαφωτισμό, βεβαίως, αλλά έχει ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, είναι τελείως διαφορετική η βάση. Η Γαλλία έχει ως θεμέλιο
την λαϊκή προσέγγιση των ζητημάτων έξω από κάθε θρησκευτικότητα. Γι' αυτό και οι απόπειρες, παραδείγματος χάρη, που γίνονται στη Γαλλία αυτή τη στιγμή των τζιχαντιστών κλπ., είναι απόπειρες κατά του θεμελίου της γαλλικής δημοκρατίας. Εκεί έχουν ένα ιδιαίτερο βάρος. Η Γαλλία έχει μια ιδιαίτερη παράδοση του διαφωτισμού, η οποία της προσδίδει μια ιδιαιτερότητα. Η Ελλάδα έχει διαφορετική εξέλιξη. Και η Ελλάδα βαίνει σιγά-σιγά προς μια κατάσταση η οποία είναι. Το είδαμε αυτό και κλείνουμε αυτό, η Ελλάδα θα κάνει τελευταία. Θυμηθείτε τις ταυτότητες. Το είδαμε αυτό και όχι μόνο. Το είδα εγώ και το είδαμε όλοι στο κομμάτι, δηλαδή της δολοφονικής επίθεσης κατά του περιοδικού και των δημοσιογράφων στη Γαλλία. Όλοι σπεύσαμε και όλοι συμπαρασταθήκαμε, αλλά κανείς δεν συμπαραστάθηκε. Ή μάλλον λίγοι συμπαραστάθηκαν στην ουσία της ελευθεροτυπίας και αυτό που πρέσβευε το συγκεκριμένο περιοδικό. Εγώ είμαι αναγνώστης. Η απόλυτη υποκρισία σε αυτή τη χώρα. Είμαι αναγνώστης του περιοδικού από την εποχή που ήμουν στη Γαλλία. Γιατί πρώτα-πρώτα έχει καταπληκτικές γελιογραφίες. Πάντως αυτό το περιοδικό εδώ δεν θα υπήρχε περίπτωση να κυκλοφορήσει. Η ελληνική κοινωνία δεν υπάρχει αμφιβολία. Επί νέας δημοκρατίας, δηλαδή επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχει περίπτωση. Να σας πω, δεν είναι θέμα. Πώς δεν είναι θέμα. Είναι. Κάποιοι είναι πιο ανοιχτοί σε αυτά τα πράγματα και κάποιοι είναι πιο κλειστοί. Να σας πω κάτι. Αφού κάνουμε μία συζήτηση για αυτά τα ζητήματα, να μιλήσουμε ανοιχτά. Έχουμε δει και πολιτικούς αρχηγούς της αριστεράς και μάλιστα μιας αριστεράς η οποία θα περιμέναμε να έχει διαφορετική προσέγγιση, να τρέχουν και στο Άγιον Όρος και στις εικόνες και στις λιτανίες. Αυτού λοιπόν του τύπου οι προσεγγίσεις και αυτού του τύπου οι συμπεριφορές δεν είναι πάντα σεβασμός, θα επιτρέψετε να πω. Είναι πολλές φορές και λαϊκισμός για να πάρουμε τις ψήφους των θρησκευομένων. Θα ήθελα λοιπόν να. Δεν θα πρέπει να πάει ο κ. Τσίπρας στο Άγιον Όρος μετά από πρόσκληση. Δεν ξέρω, αυτό είναι δικό του θέμα. Εγώ δεν όχι, όχι, όχι. Ως πολίτης, ρωτώ έναν πολίτη. Δεν θα ήταν γένεια να μην πάει. Επαναλαμβάνω. Σας ότι και ο κύριος Καρύλος, ο αείμνηστος Καρύλος. Καλά έκανε και πήγε ο κύριος Τσίπρας. Θα πως ναι, γιατί δεν. Εγώ δεν κριτικάρω, δεν κάνω κριτική στον κύριο Τσίπρα. Έκανε ο κύριος Τσίπρας αυτό που νομίζει ορθό και δεν θα είχα ποτέ στο νου μου να του κάνω κριτική γι' αυτό. Είπα όμως πολύ καθαρά και το ξαναλέω ότι έχει γίνει πολλές φορές χρήση των συμπεριφορών αυτών προς κατεύθυνση η οποία είναι συμφωνώ, κατεύθυνση συμφωνώ, κομματική βέβαια. Και κατεύθυνση άγρας ψήφων. Να έχουμε λοιπόν συνείδηση ότι πρέπει να αφήσουμε έξω από τις συζητήσεις τις κομματικές αυτού του τύπου τα πράγματα και να επιλύσουμε τα ζητήματα αυτά με ηρεμία και με συνένεση και πάντοτε σε ένα πνεύμα ανοιχτό και κατοχύρωση των ατομικών ελευθεριών. Ποιο ποσοστό θα θεωρούσατε ότι είναι νίκη για τη Νέα Δημοκρατία? Το ποσοστό που θα τη επέτρεπε να έχει η αυτόνομη κυβέρνηση. Αυτό θα ήταν η νίκη. Τώρα θα το έχει ή όχι, το ρωτάτε, διαβάζετε τις δημοσιοποίησεις, διαβάζω κι εγώ. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει κανένα να προδικάζουμε πριν τελειώσει η μάχη. Βρισκόμαστε σε μία μάχη εκλογική και εξάλλου η δημοκρατία σημαίνει και εναλλαγή. Δηλαδή, αν νικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό σημαίνει ότι ο λαός αυτή τη στιγμή επιθυμεί να δοκιμάσει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σεβαστή η επιλογή, όποια και να είναι. Πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερη επιλογή αν αυτή την ώρα υιοθετούσαμε τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, διότι πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία προτείνει μία ενατένιση του μέλλοντος με αισιοδοξία και ασφάλεια και με επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Αλλά οπωσδήποτε η δημοκρατία έχει εναλλαγές και θα έχει και αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία θα υπάρξουν και άλλες εναλλαγές και πάλι και άλλες και άλλες και άλλες. Αυτό είναι η νίκη της δημοκρατίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας, καλό σας απόγευμα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Τόσο τα μικρό. Γεια σας και πάλι εδώ, μετά από ένα μικρό διάλειμμα. Στο πρώτο μέρος είχαμε τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή κύριο Φορτσάκη, πρίτανη του Πανεπιστημίου, ο οποίος μας τεκμηρίωσε, μας αιτιολόγησε θέσεις και στάσεις που είχε στο πρόσφατο διάστημα τόσο στο Πανεπιστήμιο όσο και στην διαδρομή του στην ΕΡΙΤ. Βγάλαμε δύο πράγματα, νομίζω. Είπε, να πω λίγο γενικά, ότι είναι ένας άνθρωπος που ανήκει στο κέντρο. Αλλά παρόλα αυτά, αποφάσισε να πάει με τη Νέα Δημοκρατία που δεν ανήκει στο κέντρο, επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο πόλοι. Ή ακολουθεί τον έναν ή ακολουθεί τον άλλον. Δεύτερον, σε αυτό είπε ότι δεν ήταν ποτέ στην ΔΑΠ,
στην ερώτηση που του έκανα εγώ. Αυτό είχε ακουστεί, ότι δεν είναι ποτέ σε παράταξη. Αιτιολόγησε την άποψή του στο κομμάτι πώς εννοεί το θέμα της πολιτικοποίησης στο πανεπιστήμιο. Ο καθένας έχει τις απόψεις του σε αυτό και νομίζω. Ότι από μέσα από το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να το κάνει, γι' αυτό, ναι, αυτό προτίμησε να πάει στη. Αυτό θεωρεί. Κυβέρνηση. Και νομίζω ότι ένα θέμα που δημιουργεί κουβέντα είναι ότι συζητάει το θέμα του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας. Θεωρεί δηλαδή ότι έχουν οριμάσει συνθήκες για να ξεκινήσει ο διάλογος και στην ερώτηση της Μαρλένας για το κομμάτι των συμβόλων ότι οι συνθήκες σήμερα, ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν, όμως ότι ο διάλογος πρέπει να ξεκινήσει για αυτό το θέμα, διότι θεωρεί ότι πρέπει να ξεκινήσει. Νομίζω ότι θα κουβεντιαστεί, θα συζητηθεί. Σύμφωνα με τη δικιά του την ιδεολογία, ναι, ναι. Το παρελθόν, και αυτή είναι η άποψη δικιά μας για το όταν φέρνει έναν άνθρωπο εδώ να μιλήσει. Δηλαδή να μιλήσει αυτός. Αν μιλήσουμε εμείς, μιλάμε εμείς στα ραδιόφωνα μας. Βεβαίως έχει αξία να σημειώσουμε ότι αποστασιοποιήθηκε πλήρως από τις απόψεις και από τις δηλώσεις του κ. Βορύδη, τις πρόσφατες δηλώσεις των. Εμφυλιοπολεμικές δηλώσεις Βορύδη στον Ασπρόπυργο, κράτησε όχι απόσταση, μάλλον τις καταδίκασε κατηγορηματικά. Αυτά με τον επικεφαλής επικρατείας Νέας Δημοκρατίας. Και πάμε τώρα στον σε έναν άλλο δάσκαλο. Στον επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Και πάει. Γιατί μπλέξατε εσείς με την πολιτική σε αυτή στο ψηφοδέλτιο? Γιατί στην πολιτική πάντα είχατε λόγο, μιλάτε, γράφετε. Γιατί έμπλεξα? Έλατε. Είναι. Κοιτάξτε, οι θέσεις μου είναι γνωστές. Που γράφω συνεχώς. Όταν σου ζητάει ένα κόμμα το οποίο συμφωνείς να βοηθήσει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθείς. Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή, το να κάθεται κανείς στο γραφείο του μόνος και ήσυχος και απερίσπαστος και αδιάβροχος είναι πολύ εύκολο, αλλά δεν επιτρέπεται σε κρίσιμες στιγμές όπως η σημερινή να μην προσφέρεις ό,τι είναι δυνατόν να προσφέρεις. Μου στήθηκε λοιπόν αυτό και μεγάλη τιμή μου κάνουν, μου το ζητάνε και φυσικά ανταποκρίθηκα. Ξέρουμε ότι κάποτε ήσασταν κοντά στον κύριο Σιμίτη. Δεν ήμουν ποτέ πολιτικά ταυτισμένος με τον κύριο Σιμίτη. Με τον Κώστα του Σιμίτη είμαστε φίλοι από τα γενοφάσκια μας. Δηλαδή από το γυμνάσιο. Ήτανε συμμαθητής και πολύ φίλος του Νίκου του Πουλέζα, ο οποίος ήταν ένας μου φίλος. Λοιπόν, από τότε γνωριζόμαστε. Και μας ακολουθεί μία σχέση φιλική πολλών δεκαετιών. Αλλά παρέμεινε φιλική. Όχι μόνο παραμένει, είναι πάντα ισχυρότατη και τον ένας άνθρωπος τον οποίο εκτιμώ βαθύτατα. Αλλά δεν είναι θέμα πολιτικής ταύτισης, ακόμα και την εποχή ήταν πρωθυπουργός που τον έβλεπα αρκετά συχνά. Οι δικές μου θέσεις, όπως είναι και από τα κείμενα, δεν ταυτίζονται με κύριε Τσουκαλά, το δικαίωμα και το συνέστημα της φιλίας είναι για μένα ιερό, ξέρετε. Και για μένα. Και για μένα, απολύτως θεμελιώδες. Και βεβαίως είναι πολύ όμορφο πράγμα να αγαπάμε ανθρώπους με τους οποίους διαφωνούμε. Άντε, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, από το Α δηλαδή. Θα σας ρωτήσω όμως, μιας και το έβαλε η Μαρλένα, αν. Θεωρείτε ότι ο κύριος Σιμίτης έπαιξε θετικό ή αρνητικό ρόλο στα ελληνικά πράγματα? Δεν μπορεί να απαντήσει κανείς. Καταρχήν θα έλεγα απολύτως θετικό. Απολύτως θετικό, γιατί προσπάθησε να εξυγχρονίσει σε εισαγωγικά τη χώρα, προσπάθησε να κάνει μία σειρά από τομές στη διοίκηση και σε πολλά άλλα σημεία. Το αν τα κατάφερε ή δεν τα κατάφερε δεν νομίζω ότι είναι και του παρόντος. Αλλά πιστεύω ότι η εν γέννη συμβολή του και η παρουσία του στην ελληνική πολιτική σκηνή είναι απολύτως θετική. Διότι είναι και ένας άνθρωπος επιπλέον, εξαιρετικά μορφωμένος και βαθύτατα ευπρεπής. Είναι αντισύριζα όμως. Καλά. Επειδή είναι φίλος τώρα και το σκαλάζουμε πώς αλλάξει. Αντισύριζα είναι αυτή τη στιγμή. Ο μισός ελληνικός πληθυσμός, δεν θα τον απορρίψουμε αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, να πιαστώ εγώ τώρα από τη συζήτηση που είχαμε και με τον κύριο Σιμίτη, για τον κύριο Σιμίτη, αλλά και με τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Φορτσάκη. Ακούω τον ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει και φυσικά λέει αυτά που θέλει να ακούσει η κοινωνία και επικεντρώνεται στο θέμα το οικονομικό. Δηλαδή έχει βάλει όλες του τις δυνάμεις
στο οικονομικό, στη διαπραγμάτευση θα πετύχει, δεν θα πετύχει. Όλα τα άλλα πράγματα που πρέπει να κάνει μια αριστερή κυβέρνηση από το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας μέχρι την απλή αναλογική και εγώ δεν ξέρω τι, για αυτά τα πράγματα δεν μιλάνε. Κακώς δεν μιλάνε. Τι να σας πω κι εγώ. Δηλαδή, με συγχωρείτε, άκουσα... Για τα οικονομικά δεν τα ξέρω. Δεν έχω. Όχι, θεσμικά. Εγώ δεν σας μιλάω για τα οικονομικά, σας μιλάω για όλα τα άλλα. Για αυτά που μία κυβέρνηση της αριστεράς πρέπει να κάνει. Τώρα, εγώ να συμπληρώσω απλώς σε αυτό που λέει η Μαρλένα, ότι για την απλή αναλογική μίλησα. Ναι, εντάξει. Απλώς ξυπνάει λίγο αργά η Μαρλένα. Έχει μιλήσει για διάφορα. Επειδή δεν το άκουσα στην εκπομπή. Αυτό θέλω να πω. Ο κύριος Πουλάκης, που είναι κορυφαίος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, στη δικιά μου ερώτηση, ίδια ερώτηση είναι και με το ίδιο ύφος, ξέρεις. Λέω για την απλή αναλογική, δεν σας ακούω. Και είπε ότι είναι βασική στόχευση για το ΣΥΡΙΖΑ, ο εκλογικός νόμος, με το βασικό στόχο της απλής ανώθευτης αναλογικής. Αλλά ξέρετε, στο διαρκές συνέδριο που μίλησε ο κύριος Τσίπρας, είτε μίλησε ο κύριος Τσίπρας, είτε μιλούσε κάποιος άλλος σοσιαλδημοκράτης, θα ήταν το ίδιο και το αυτό. Δεν είπε τίποτα για ανθρώπινα δικαιώματα. Μιλάω για αυτό γιατί ήταν ένας κεντρικός λόγος του κύριου Τσίπρα. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το ερώτημά σας σε μένα τον. Τι θέλετε να με ρωτήσετε. Αν εσείς είσαστε εντάξει με αυτό. Αν εσάς σας έλειψε ότι θα έπρεπε ο αρχηγός της, του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μπορεί αύριο να είναι πρωθυπουργός, να μιλήσει για τα άλλα πράγματα που θα κάνει. Μα νομίζω ότι μιλάνε συνεχώς και για τα άλλα πράγματα. Αναφερθήκατε στον εκλογικό νόμο. Αναφερθήκατε στα ατομικά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία είναι μονίμως, θα έλεγα, εγγεγραμμένα στην ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ και όχι τώρα με τις εκλογές, ανέκαθεν. Αναφερθήκατε στην ανάγκη εκλογήκευσης και απαλλαγής του κρατικού μηχανισμού από όλα τα νοσηρά φαινόμενα με τα οποία μας έχει συνηθίσει το σύστημα εδώ και 30-40 χρόνια. Αναφερθήκατε ήδη εσείς σε πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι κομμάτι της ρητορικής αλλά και της προγραμματισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταλαβαίνω. Διαχρονικά. Διαχρονικά θα έλεγα. Απλώς τώρα λέω δεν τα βάζει μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, εκτός αν είναι δικιά μου, δεν ισχύει αυτό και είναι δικιά μου εντύπωση. Την ατζέντα. Για την εξωτερική πολιτική. Αυτό όμως βρε Μαρλένα, συγγνώμη τώρα που διακοπτώ, δεν τα βάζουν τα κόμματα συνολικά στην ατζέντα. Πώς να απαντήσω. Δηλαδή σε αυτό που εγώ συμφωνώ μαζί σου, ότι σε. Είναι βέβαια και πώς έγιναν οι εκλογές, 25 μέρες τώρα, πια στα βόγια κούρευτο. Θέματα εξωτερικής πολιτικής, θέματα δικαιωμάτων, θέματα καθημερινότητας δεν έχουν ανοίξει στην ατζέντα. Αυτό είναι μια αλήθεια έτσι κι αλλιώς και δεν αφορά μόνο νομίζω το ένα κόμμα, αφορά και το άλλο, αφορά και εμάς. Δηλαδή και οι δημοσιογράφοι δεν έχουν θέσει θέματα ατζέντα στους καλεσμένους. Κοιτάξτε, τα θέματα του δικαιωμάτων είναι νομίζω θεμελιώδη, αλλά και αυτονόητα. Μια αριστερή κυβέρνηση, για μένα αυτό είναι το βασικό δικαίωμα. Ωραία. Να έρθει στην εξουσία μια κυβέρνηση αριστερή, με αριστερό πρόσημο, η οποία θα μπορέσει να διαπραγματευτεί με τους Ευρωπαίους εταίρους σε ισότιμη βάση, πιστεύοντας ότι το πρόβλημα αυτό είναι όχι μόνο ελληνικό, αλλά και ευρωπαϊκό. Για μένα το βασικό πρόβλημα είναι πρόβλημα μιας εν τη γενέση της, ελπίζω, νέας ευρωπαϊκής αντιμετώπισης του κοινωνικού και του οικονομικού γίγνεσθε του συνόλου του ευρωπαϊκού χώρου. Κύριε καθηγητά, κύριε Τσουκαλά, τι συμβαίνει λίγο, θέλω να καταλάβω και θέλουμε να καταλάβουμε εμείς, τι συμβαίνει στον κόσμο όπου μια ενδεχόμενη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να φέρει μια τέτοια αναστάτωση. Τους είδαμε στην αρχή πολύ αναστατωμένους στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ναι. Σήμερα τα πράγματα είναι λίγο πιο διαφορετικά. Προφανώς είναι διαφορετικά και θα είναι ακόμη πιο διαφορετικά μεθαύριο. Ναι, γιατί. Με την προβλεπόμενη και κατά τη γνώμη μου σίγουρη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Τι συγκρούεται στην Ευρώπη, μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε. Θα έλεγα ότι στο βάθος θυμάμαι λίγο τη ρίση του Μάρξ, ότι ένα φάντασμα πλανιέται πάνω στην Ευρώπη, το φάντασμα του κομμουνισμού. Δεν είναι το κομμουνισμού. Είναι το φάντασμα των λαών και το φάντασμα της δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Εκείνο που έχει συμβεί τα τελευταία 15 χρόνια στην Ευρώπη είναι ότι έχει συρρυκνωθεί η δημοκρατία. Αυτή η νεοφιλελεύθερη, αν θέλετε, συνταγή, η οποία θέλει να μας πείσει, να πείσει όλους ότι τα διακυβεύματα είναι αυτά και όχι άλλα. Ότι δεν υπάρχει παλλακτική λύση από εκείνη την οποία μας υπαγορεύουν οι σοφοί ή οι τεχνοκράτες ή, εν πάση περιπτώσει, εκείνοι που ξέρουν και δικαιούνται για να ομιλούν. Αυτή η σκληρή άποψη των νεοφιλελευθέρων έχει επικρατήσει εδώ και 15-20 χρόνια με αποτέλεσμα καταλυτικό για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε.
να πω το εξής, ότι το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Εμείς είμαστε τα πρώτα θύματα αυτής της κρίσης και της πολιτικής αυτής, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή εδώ και 5-6 χρόνια μιλάνε για Ευρωπαϊκό Βορρά και Ευρωπαϊκό Νότο. Να επισημάνω ότι πριν από 20 χρόνια δεν θα μπορούσε να διανοηθεί κανείς να μιλάει για Νότο και Βορρά. Η Ευρώπη ήταν ένα κοινό πρόταγμα το οποίο πήγαινε προς μία κατεύθυνση και η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και το κοινό ευρωπαϊκό όραμα ήταν δεδομένα πράγματα. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι δυνατόν μέσα στη νέα συγκυρία να τίθεται θέμα, δεν θα έλεγα κατάλυση, αλλά και αυτό θα μπορούσε να συμβεί, αλλά εν πάση περιπτώσει διαφοροποίηση των ταχυτήτων των ευρωπαϊκών περιοχών είναι άμεση συνέπεια των πολιτικών λιτότητας, της νομισματικής ένωσης όπως έγινε και των κύριων κατευθύνσεων των ευρωπαϊκών πολιτικών. Με αυτή την έννοια, εκείνο πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι στην Ευρώπη. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε ότι θα πρέπει να επανέλθουν δημοκρατικότερες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και αυτές είναι εκείνες οι οποίες αντιστοιχούν στις ευρύτερες λαϊκές μάζες. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα και το οποίο πολύ πιθανόν θα συμβεί στην Ισπανία, μπορεί να συμβεί στην Ιταλία και από εκεί πέρα μια σειρά από άλλες ιδιωτές αντιδράσεις στο ευρωπαϊκό σύστημα, το οποίο θα συνεπιφέρει μια περαιτέρω δημοκρατικοποίηση, κύριε Τσουκαλά, εκδημοκρατισμό του ευρωπαϊκού συστήματος. Αν όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, που προς το παρόν δεν έχει πολλούς συμμάχους, είναι υποδέμος, που μπορεί να γίνουν εκλογές σε λίγο, αλλά εκεί μένουμε. Αν πάει και φάει τα μούτρα του. Φάει τα μούτρα στις διαπραγματεύσεις, του κλείσουν την πόρτα και του πούνε έξω. Τώρα, Μαρλένα, άμα γινόταν έτσι η Παράσταση του 21 θα γινόταν. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φάει τα μούτρα του. Πιστεύω ότι θα πλητανεύσει στην Ευρώπη η άποψη ότι θα πρέπει να συντηρηθεί η Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη δεν είναι μόνο η Ευρώπη των μονοπωλίων ή η Ευρώπη των μεγάλων κεφαλαίων ή η Ευρώπη των αγορών. Είναι η Ευρώπη η οποία μην κάνουμε ρητορικά σχήματα. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη μιας ευρωπαϊκής διάλυσης. Καλά, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, το δούμε. Συζητήσουμε αυτό. Αυτό που λέει η Μαρλένα, που έτσι διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι, γιατί αν πάμε έτσι δεν θα γινόταν ποτέ κανένα κίνημα, καμιά επανάσταση, γιατί ο Μέτρεν ήταν τότε, δεν έγινε τίποτα. Δεν βάζω τα ποσά, αλλά μερικές φορές πας και κάπως κοντά στο ρεύμα. Το θέμα για μένα που έχει ενδιαφέρον είναι ποιες δυνάμεις θα απελευθερώσει μια ενδεχόμενη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη, κοινωνικές, πολιτικές, ταξικές. Και τι μπορεί να δημιουργηθεί στην Ευρώπη ώστε να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία, ώστε να σταματήσει αυτή η πολιτική που είναι νεοφιλελεύθερη σε απόλυτο βαθμό. Ναι, σε απόλυτο. Αυτό είπα κι εγώ. Αυτό είναι. Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις και από πού θα είναι κομμάτια της εργατικής τάξης στην Ιταλία, τι ρόλο θα παίξει στη Βαλκανική Νότιο-Ανατολική Ευρώπη που τη λένε, τι ρόλο θα παίξει στην Ισπανία ως ένα βαθμό, στη Γερμανία την ίδια θα παίξει ρόλο. Προφανώς μακροπρόθεσμα θα παίξει, βεβαίως θα παίξει. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Το οποίο για μένα και η ενδεχόμενη αποτυχία να μας πει, τι θα σημαίνει. Η ιστορική πράξη, οποιαδήποτε να είναι, περιέχει πάντα την πιθανότητα της αποτυχίας. Αλλά η αποτυχία θα συνεπιφέρει κάτι πολύ χειρότερο. Θα συνεπιφέρει, πιστεύω, αν η ελπίδα αυτή ενός μιας αριστερής εναλλακτικής λύσης δεν πρυτανεύσει μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια, φοβούμε ότι η απάντηση θα είναι η άνθηση της ακροδεξίας. Δηλαδή, η Ευρώπη δεν μπορεί να κινηθεί όπως κινείται τώρα. Το φοβούνται αυτό οι Ευρωπαίοι? Πιστεύω πως ναι. Δεν μπορεί να μην το φοβούνται. Όταν βλέπεις όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να φουντώνουν αντιευρωπαϊκά κινήματα και μάλιστα ακροδεξιά, και ίσως και φασιστοειδή καμιά φορά. Μου επιτρέπετε. Διαφωνώ. Διαφωνήστε. Αυτή είναι μόνο. Διαφωνώ γιατί νιώθω ότι δεν το φοβούνται και δεν του ενδιαφέρει. Η ρητορική του κυρίου Σαμαρά, που είναι απολύτως ακροδεξιά, μετά το θλιβερό εγκληματικό που έγινε από τους Ισλαμοφασίστες στο Παρίσι, αυτό που ακούστηκε στην Ελλάδα ήταν ο φράχτης. Καλά, εντάξει, τώρα είναι ειδική περίπτωση. Δεν θέλω να μιλήσω για μια δήλωση του κυρίου Σαμαρά. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Εξάλλου δεν πιστεύω ότι ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς δεν έχει αντιληφθεί τους κινδύνους οι οποίοι ελοχεύουν σε μια Ευρώπη όπου κινδυνεύει η ανακροδεξιά. Λέω και τον πρωθυπουργό της χώρας. Αυτό είπατε.
Τον εαυτό του εκφράζει. Εκφράζει μια πολύ στενή εκλογική, θα έλεγα, συγκυρία. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Όταν βλέπει κανείς σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και όχι μόνο στην Γαλλία, όπου το πρώτο κόμμα είναι πλέον η Μαρίν Λεπέν, αλλά και στην Ολλανδία, μην απαριθμίσουμε τις χώρες, να έχουμε αυτά τα κινήματα, τα ακροδεξιά, τα εμπολή φασιστικοειδή ή φασιστικά ακόμα, να ανθίζουν. Πρώτον, πάμε να διαλύσουμε την Ευρώπη. Αυτό θα διαλύσει την Ευρώπη, εκ των πραγμάτων. Δεν μπορεί να υπάρχει μια φασιστική Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη φτιάχτηκε σαν ένα όραμα ενάντια στο φασισμό. Λοιπόν, αλλά πέρα από αυτό, θα οδηγήσει σε ρήξη, σε διάλυση και σε κύριος είδε τι τραγικές περιπέτειες την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Από εκεί πέρα, όσοι πιστεύουμε στην Ευρώπη, και εγώ πιστεύω στην Ευρώπη ανεπιφύλακτα, διότι αυτό το ευρωπαϊκό όνειρο στο οποίο μετέχω και έχω ζήσει και εκτός Ελλάδος, είναι το μόνο σημείο στο οποίο μπορώ να προσωπικά να επικαλεστώ σε ό,τι αφορά τις αξίες θεμελιώδεις τις οποίες πιστεύω και πιστεύουμε όλοι στην αριστερά. Δεν θα τις απαριθμίσω, σωτήτα, αδερφότητα, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά δεν μπορεί να τα αφήσουν να καταρρεύσουν. Και οι Ευρωπαίοι έχουν πλήρη συνείδηση του ιστορικού ρόλου που παίζουν και έπαιζαν και ελπίζω να θα παίξουν. Κύριε Τσουκαλά, να σας το ρωτήσω αλλιώς. Φοβόσαστε ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά? Πριν ή μετά? Μετά. Α, μετά. Μα κοιτάξτε, όλοι οι εγκέφαλοι άνθρωποι φοβούνται. Αλλά ο φόβος είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο επιτρέπεται να μας συγκρατήσει από το να επιχειρήσουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε, αυτό που πιστεύουμε. Ο φόβος δεν είναι κακό πράγμα. Εκείνο που είναι κακό είναι η τρομοκρατία. Διότι εδώ το κύριο αντικείμενο, ο κύριος της κυβερνητικής προπαγάνδας αυτή τη στιγμή είναι η τρομοκράτηση του ελληνικού πληθυσμού. Ότι αυτό θα συνεπιφέρει, αύριο θα σου φάνε το λογαριασμό στην τράπεζα, μεθαύριο θα είσαι άνεργος, την τρίτη μέρα ξέρω, θα πεθάνεις, θα έχεις πετρέλαια. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία περνάνε κάθε μέρα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι συνιστούν τρομοκρατία. Άλλο τρομοκρατία και άλλο η συνείδηση ότι δεν είναι πάντα δυνατόν κανείς, ακόμα και αν έχει τις καλύτερες προθέσεις, να ελέγξει με απόλυτη ακρίβεια τα τεκτενόμενα. Αυτό δεν μπορεί να το κάνεις. Κύριε καθηγητά, η κρίση μας έβγαλε και θέματα πολύ μπροστά. Δηλαδή, ναι, είναι η τρομοκρατία, είναι ο φόβος, είναι η προπαγάνδα, είναι χίλια δύο πράγματα. Και έχω την αίσθηση ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού πια δεν ακούει. Δεν ακούει ο ένας τον άλλον. Υπάρχει μια βία ουσιαστικά μέσα, θυμική, που δεν ξέρω αν μετά τις εκλογές θα βοηθήσει όχι στην εκτόνωση, αλλά στο να ξανασυζητήσουμε πάλι τα θέματα μας. Η κυβέρνηση αυτή δεν βοήθησε στη συζήτηση, σε καμία περίπτωση. Με κλειστή δημόσια ραδιοτηλεόραση, με έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μεγάλο στοίχημα για την αριστερά αυτό, να ξανανοίξει κουβέντα, να μιλάνε οι άνθρωποι. Μα η αριστερά δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς συνεχή διάλογο. Συνεχή διάλογο. Δηλαδή, με ρωτήσατε πριν περί φόβου. Φόβος δεν είναι φόβος. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ότι δεν μπορεί να είσαι κανείς βέβαιος και γι' αυτό ακριβώς, μειώντας βέβαιος ποτέ για αυτά που θα γίνουν, μειώντας βέβαιος για τις δυσκολίες που σίγουρα θα βρεις μπροστά σου, είσαι υποχρεωμένος να προσέχεις ακόμα περισσότερο τι λες και τι κάνεις. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά δεν μπορείς να καταδικάσεις τον εαυτό σου, τη χώρα και τα όνειρά σου και τα σχέδιά σου στην αλαλία ή στην απραγία. Δεν μπορεί να αφήσεις να σε παραλύσουν οι δυσκολίες οι οποίες δεν μπορεί. Γι' αυτό πιστεύω ότι η ελπίδα η οποία... Δεν συμφωνώ μαζί σας απολύτως ότι ο λαός δεν αντιλαμβάνεται. Δεν είπα αυτό. Είπα απλώς ότι πρέπει να ξαναβάλουμε πάλι αρχές της επικοινωνίας και του διαλόγου. Οι άνθρωποι να μιλάνε. Λένε καλημέρα στο ένα στον άλλο. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχω σταματήσει να λειτουργούν αυτοί. Λέτε. Ναι. Χαίρομαι γι' αυτό. Αυτό έχει να κάνει με ποια κυβέρνηση θα είναι. Πιστεύω ότι αν θα λένε καλημέρα. Έχει σχέση με την κρίση. Η κρίση έχει οδηγήσει σε απόγνωση. Η απόγνωση έχει οδηγήσει
σε ορισμένες έτσι αναχωρητικές τάσεις, εφόκαι, αλλά βλέπετε ότι τώρα ενώπιση των ευρώων, αντί να ενισχυθούν τάσεις οι οποίες θα ήταν αδιαφορία από πολιτικοποίηση και πέσατε όπως θέλετε, οι οποίες συχνά είναι το αποτέλεσμα της κρίσης και έχουν ιστορικά παραδείγματα πολλά που έδειξαν ότι οι δυσκολίες οδηγούν στην επανάπαυση, δεν συμβαίνει. Δεν σημαίνει αυτό, διότι από ό,τι καταλαβαίνουμε και βλέπουμε από τις στατιστικές ότι το ενδιαφέρον την πολιτική είναι μεγαλύτερο από παράποτε και ότι για πρώτη φορά εμφανίζεται ένα πλειοψηφικό ρεύμα το οποίο είναι της αριστεράς. Mm. Τι θα πει αριστερά. Αριστερά σημαίνει μία, για πρώτη φορά, πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό, στην ελληνική ιστορία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μία βούληση μιας πλειοψηφούσας μάζας του ελληνικού λαού να συμμετάσχει και να συνδιαμορφώσει αυτά που πρέπει να γίνουν. Και γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι το διακύβευμα είναι τελικό στη δημοκρατία. Διότι το μείζον πρόβλημα που τίθεται στις μέρες μας και στην Ελλάδα και αλλού είναι η έλλειψη δημοκρατίας. Η κρίση ή η δημοκρατία. Περίμενε. Έχεις βέβαια τη δημοκρατία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη δημοκρατία του γαλατά. Τη δημοκρατία, άμα χτυπήσει το κουδούνι το πρωί, δεν είναι κάποιος ο οποίος θα σε συλλάβει να σε πάει στον πουντρούμι. Αυτή την έχεις. Αλλά δεν έχεις την ουσιαστική δημοκρατία της ελεύθερης συνδιαμόρφωσης των διακυβευμάτων. Διότι υποκείμαστε όλοι, σε ένα σύστημα όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται κάπου αλλού, σε κάποιο μυστηριώδες και άδειλο και πολλές φορές άγνωστο σημείο, και ότι μας λένε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Έχουμε καταλήξει σε μια δομική πια ετερονομία του γίγνεσθε. Και το ζήτημα είναι να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι το γίγνεσθε δεν επιτρέπεται και δεν μπορεί να γίνεται ρήμη τους. Να αποκτήσουν συνείδηση των διακυβευμάτων και τις δύναμής τους. Αυτό εννοούσα πριν όταν είπα ότι ένα φάντασμα πλανιάται πάνω στην Ευρώπη. Το φάντασμα. Κόκκινο, έλεγα εγώ. Όχι το κόκκινο. Η δημοκρατία, όχι η λαϊκή δημοκρατία, η λαϊκή συμμετοχή και η λαϊκή αυτονομία. Αυτό για μένα είναι θεμελιώδους σημασίες. Δεν λέω ότι θα ανατραπούν τα πράγματα μέσα σε 5 λεπτά. Κάθε άλλο. Λέω όμως ότι θα πρέπει να απαλλαγούμε από αυτή την δομική ετερονομία, να το ξαναπώ, η οποία οδηγεί πού? Οδηγεί στην επανάπαυση, στην απόλυτη εξάρτηση από την τυπική χειραγώγηση της άρχουσας νόμης. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και γι' αυτό είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο έχει σταματήσει. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι έχει ξυπνήσει ακριβώς αυτές την αίσθηση του λαού ότι μπορεί να κάνει κάτι. Και την ελπίδα ότι κάτι θα γίνει. Και ήδη κάνει κάτι ολός μέσα από όλα αυτά τα κινήματα αλληλεγγύης που υπάρχουν. Που αυτή θα είναι η βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Όπως λέει, για να προχωρήσει. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ούτε κόνημα ούτε κίνημα. Το κίνημα των ανθρώπων φτιάνει το ΣΥΡΙΖΑ και κουνάει το σίδερο και εξωθεί, κατασκευάζει για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια μια νέα πολιτική κίνηση. Πάμε τώρα να δούμε την επόμενη των εκλογών. Δεν ξέρουμε αν θα έχει αυτό το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν έχει, τι γίνεται? Με ποιες δυνάμεις θα συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να συνεχίσει το έργο του? Ναι, λέμε τώρα τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις λένε αυτά που λένε. Καταρχήν και την πρώτη θέση δεν μπορεί να προδικάσει ακόμα. Τίποτα δεν μπορεί. Ας σας αφήσουμε. Γι' αυτό λέω για τις δημοσκοπήσεις. Εγώ πιστεύω. Αυτό το δεδομένο. Εγώ πιστεύω ότι πρώτα το ζήτημα των συμμαχιών τίθεται διαφορετικά σήμερα και θα τεθεί εντελώς διαφορετικά μετά τη Δευτέρα. Σωστά. Οι συμμαχίες δεν μπορεί να προδικάζουν κόμματα τα οποία είναι αντίπαλα στις εκλογές. Απλώς από τη στιγμή, πεποίθησή μου είναι αυτό, από τη στιγμή που θα είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και θα πείσει για την ανάγκη της συμβολής του στην αποκατάσταση μια σειράς από πράγματα, θα υπάρξει μεταράστη λαϊκή πίεση, αφήστε με τελειώσω, μια πίεση από κάτω, η οποία θα εξαναγκάσει σε συμμαχίες της βάσης. Αυτό είναι για μένα το σημαντικότερο. Mm-hmm. Δεν είναι οι συμμαχίες κορυφής, δεν έχει τόση σημασία η συνεννόηση που μπορεί να κάνει αύριο ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός.
ανεξάρτητα δε αυτό που είναι από την αυτοδυναμία, ακόμα και ως αυτοδύναμο, το ΣΥΡΙΖΑ, κατά την προσωπική μου γνώμη, θα έπρεπε να έχει σαν κύριο στόχο τη διεύρυνση της συνένεσης στο επίπεδο της βάσης. Λοιπόν, για μένα αυτό είναι θεμελιό. Εγώ μια μικρή ερώτηση θέλω στο τέλος για να κλείσουμε, έτσι δεν μπορώ. Τέλος χρόνου. Ο κύριος Τσίπρας σας έκανε την πρόταση. Ναι, ο ίδιος. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε αν είπατε ναι επειδή ή ποια είναι η άποψή σας για τον ίδιο. Αύριο μπορεί να είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Τον εμπιστεύεστε? Απολύτως. Αν δεν τον εμπιστευόμουν, δεν θα είχα αποδεχθεί την πρότασή του. Απολύτως. Πιστεύω ότι μπορεί. Πιστεύω ότι μπορεί. Και πιστεύω ότι είναι ο μόνος που μπορεί αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά μπορεί, αλλά όχι μόνος. Αυτό δεν είναι ιδέα. Το ξέρω, για αυτό δεν είναι ιδέα. Κανείς δεν μπορεί μόνος. Και γι' αυτό ακριβώς μπήκα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω είχε ενδιαφέρον και η εκπομπή σήμερα. Θα τα ξαναπούμε εδώ στο Red Project αύριο την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα. Μέχρι τότε. Γεια σας. Γεια σας και χαρά σας. Φιλιά. Δεν ξέρω.